Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πολύ τον Θεό που μας αξιώνει και σήμερα, μας δίνει την ευκαιρία να είμαστε μαζί στην εκπομπή Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού. Είναι η εκπομπή αυτή μέσα από την οποία προσπαθούμε, μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού, να σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα ή θέματα τα οποία μας αποστέλλετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Θέλουμε μια φορά ακόμη να επιμείνουμε ότι δεν διεκδικήσαμε και δεν διεκδικούμε ποτέ την αυθεντία της ερμηνείας των γραφών, ούτε επίσης θεωρούμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε διδάσκαλοι, καθηγητές ή θεολόγοι. Μαθητές είμαστε, όπου μαζί με εσάς μαθητεύουμε μέσα από το Λόγο του Θεού όλα τα ζητήματα και για όλα τα ζητήματα που μας απασχολούν στην καθημερινή μας ζωή. Σήμερα με τη χάρη του Χριστού θα αρχίσουμε με μια φίλη μας ανώνυμη, η οποία μας γράφει. Σας παρακαλώ πείτε μου ποια είναι η διαφορά της μνάς και του ταλάντου στις παραβολές του Κυρίου μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι αγαπητοί φίλοι ανώνυμοι, διαβάζω από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον στο Ιώτα Θήτα κεφάλαιο και στο 11 εδάφιο. Και ενώ αυτοί οίκουον ταύτα προσθέσας είπε παραβολήν διότι ήτο πλησίον της Ιερουσαλήμ και αυτοί ενόμιζον τη βασιλεία του Θεού εμελευθείς να φανεί. Είπε λοιπόν, άνθρωπος της ευγενής πήγαινε εις χώραν μακράν για να λάβει σε αυτόν βασιλείαν και να υποστρέψει. Και καλέσας τους δούλους εαυτού, έδωκεν εις αυτούς 10 μνάς και είπε προς αυτούς, πραγματεύθητε έως σου έλθω. Οι συμπολίτε όμως αυτού εμίσουν αυτόν και απέστειλαν κατόπιν αυτού πρέσβης λέγοντας δεν θέλομεν τούτο να βασιλεύσει εφ' ημάς. Και αφού υπέστρεψεν λαβών την βασιλείαν, είπε να προσκληθώσει προς αυτόν οι δούλοι εκείνους τους οποίους έδωκε το αργύριον δια να μάθει τι εκέρδισε νέκαστος. Και ήλθε ο πρώτος, λέγον, Κύριε, η μνά σου εκέρδισε 10 μνάς. Και είπε προς αυτόν, έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Επειδή στο ελάχιστον εφάνεις πιστός, έχει εξουσία επάνω 10 πόλεων. Και ήλθε ο δεύτερος, λέγον, Κύριε, η μνά σου έκαμε 5 μνάς. Είπε δε προς αυτόν και εσύ γεννού εξουσιαστής επάνω από 5 πόλεων. Ήρθε και άλλος λέγον Κύριε ειδού η μνά σου την οποία είχον πεφυλαγμένη εν μαντιλίο διότι σε εφοβούμην επειδή είσαι άνθρωπος αυστηρός λαμβάνεις ό,τι δεν κατέβαλες και θερείς ό,τι δεν έσπηρες και λέγει προς αυτόν εκ του στόματός σου θέλω σε κρίνει πονήρε δούλε. Ήξευρες ότι εγώ είμαι άνθρωπος αυστηρός λαμβάνων ό,τι δεν κατέβαλουν και θερίζουν ό,τι δεν έσπηρα. Γιατί λοιπόν δεν έδωκα στο αργύριόν μου ή στην τράπεζαν, ώστε εγώ ελθόν ήθελεν συνάξει αυτό μετά του τόκου και είπε προς τους παριστώτας, αφαιρέσατε από αυτού την μνάν και δότε εις τον έχοντα τας 10 μνάς. Και είπαν προς αυτόν, Κύριε έχει 10 μνάς, διότι σας λέγω ότι εις πάντα τον έχοντα θέλει δεθεί, από δε του μη έχοντος και ό,τι έχει θέλει αφαιρεθεί από αυτού. Πλην τους εχθρούς μου, εκείνους ήτινες δε μη θέλησαν να βασιλεύσω επ' αυτούς, φέρετε εδώ και κατασφάξατε εμπροστέ μου. Αυτή είναι η παραβολή που είναι γραμμένη στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον και αναφέρεται για τις 10 μνάς που έδωσε στους δούλους αυτού ο Κύριος, ο ευγενής, όπως λέγει άνθρωπος, για να εργαστούν δι' αυτόν. Κάθε ένας πήρε από μία μνά, σύμφωνα με την παραβολή. Όταν επέστρεψε λοιπόν για να πάρει να λάβει τη βασιλεία του ο ευγενής αυτός άνθρωπος, κάλεσε τους δούλους για να μάθει τι εκέρδισε νέκαστος από το αργύριον, από τα σμνάς, τας οποίες είχε δώσει ο ευγενής αυτός άνθρωπος. Ο πρώτος λοιπόν ήρθε και είπε, Κύριε η μνά σου, η δική σου η μνά, κέρδισε 10 μνάς.
Η Μινά εδώ περιγράφει τη σωτηρία των ανθρώπων. Θεωρούμε. Δηλαδή την αναγέννηση και εν γέννη αυτό που λέει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, μη χαίρετε για αυτά που συμβαίνουν δια του Ιησού Χριστού και εν το ονόματί μου, αλλά να χαίρετε περισσότερο για τα θαύματα που γίνονται εν το ονόματί μου, αλλά να χαίρετε περισσότερο διότι τα ονόματά σας είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος αναγεννάται, βαφτίζεται εν ύδατη εις άφεση αμαρτιών, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, το όνομά του γράφεται στο βιβλίο της ζωής. Είναι σεσωσμένος. Δηλαδή έχει έρθει ο Θεός και έχει αλλάξει τελείως τον άνθρωπο. Έχει αλλάξει τις επιθυμίες του σαρκός του, γιατί ο άνθρωπος είναι τριαδικός, έχει σάρκα, ψυχή και πνεύμα. Έχει αλλάξει ο Θεός τις επιθυμίες του σαρκός του ανθρώπου, τον οποίο αναγέννησε, δια της Αναστάσεως του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Έχει αλλάξει τις επιθυμίες της ψυχής, της καρδιάς όπως εκδηλώνονται και του έχει δώσει άγιες επιθυμίες όπως και οι επιθυμίες της σαρκός είναι εις αγιασμόν και έχει αλλάξει και το πνεύμα του ανθρώπου και από λαζονικό και υπερήφανο το έχει κάνει ταπεινό και ευάρεστο εις τον Θεό. Δηλαδή ο άνθρωπος έχει αλλάξει εντελώς και ενώ η καρδιά του ήταν σκληρή, αμετανόητη, άγρια, λίθινη, όπως λέει η Γραφή, ο Θεός του δίσε σάρκινη καρδιά με την αναγέννηση, απαλή και τρυφερή στο να μπορεί να μετανοεί εύκολα, να ζητάει συγχώρεση από Θεό αλλά και από τους ανθρώπους. Να είναι ένας άνθρωπος που έχει συντετριμένη καρδιά. Αλλά του έχει αλλάξει και το πνεύμα του ανθρώπου, του έχει δώσει νουν Χριστού, έχει αφαιρέσει το σκληρό και αλαζονικό πνεύμα του ανθρώπου και του έχει δώσει ταπεινό, φρόνιμο, ησύχιο πνεύμα, ώστε να μπορεί να συγχωρεί κάθε έναν που μετανοεί και του ζητάει συγχώρεση, αλλά να συγχωρεί και πάντα τον αμαρτάνοντα εις αυτούς, ώστε να μπορεί ο άνθρωπος να αγαπάει όχι μόνο τον πλησίον του σαν τον εαυτό του, όχι μόνο τον αδελφό του όπως ο Χριστός τον αγάπησε με τη χάρη του Χριστού, αλλά να αγαπάει και τους εχθρούς του και αυτούς που του μισούνε και αυτούς που τον κατηγορούν, ακόμη και αυτούς που τον βλάπτουνε. Ένας νέος άνθρωπος είναι αυτός. Αυτή λοιπόν είναι η σωτηρία. Η σωτηρία όμως του ανθρώπου, όταν την διατηρεί ζωντανή ο Θεός, ο άνθρωπος, δηλαδή δεν κρύβει τη σωτηρία του, φυλάει το Λόγο του Θεού και δεν αρνείται το όνομα του Χριστού, όπως λέει και η Γραφή, τότε η σωτηρία έχει αποτέλεσμα, έχει καρποφορία. Γιατί ευαγγελίζει ο άνθρωπος με τη μαρτυρία της ζωής του, της εσωσμένης ζωής του. Και το αποτέλεσμα είναι να δοξάζει το Θεός. Και το αποτέλεσμα είναι να καρποφορεί η σωτηρία του Θεού μέσα στη ζωή του ανθρώπου και να φέρει καρπό πολύ, ώστε με τον καρπό που φέρνει ο άνθρωπος δια της σωτηρίας του μπροστά στο Θεό να εισέρχεται στη βασιλεία των ουρανών πλουσίως δια των πυλώνων. Ο άνθρωπος όμως που τη σωτηρία του την κρύβει, δεν ομολογεί το όνομα του Χριστού καθώς είναι γεγραμμένο. Όποιος με ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων και εγώ θα ομολογήσω αυτόν ενώπιον του Πατρός μου του εν της ουρανής. Όποιος δεν ομολογεί τον Ιησού Χριστό, όποιος δεν φανερώνει ότι ο Ιησούς Χριστός έχει εργαστεί έργο μέγα στη ζωή του με σωτηρία, με δοξολογία, έργο μέγα με σωτηρία δοξάζοντας τον Θεό, τότε αυτός ο άνθρωπος δεν καρποφορεί, η σωτηρία που του έχει χαρίσει ο Θεός δεν καρποφορεί, η μνά που του έχει δώσει σύμφωνα με την παραβολή ο ευγενής άνθρωπος που πήγε να πάρει τη βασιλεία ο βασιλιάς δεν καρποφορεί, με αποτέλεσμα του αφαιρείται. Γιατί είναι γεγραμμένο, όπως το λέει ο Λόγος του Θεού, σε όποιον έχει θα δοθεί. Σε όποιον έχει τη σωτηρία, τη διατηρεί και καρπό, θα του δοθεί ακόμη περισσότερος καρπός και μεγαλύτερη ευλογία. Στα ολίγα εστάθης πιστός, στα πολλά θα σε καταστήσω. Σε όποιον δεν έχει όμως καρπό, εκ της σωτηρίας του, σε αυτόν και αυτό που έχει θα του αφαιρεθεί. Άρα λοιπόν κατά την άποψή μας η μνά είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Ας δούμε όμως τώρα και για τα τάλαντα. Διαβάζω από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, ΚΕ κεφάλαιο και 14 εδάφιο. Διότι θέλει ελθεί ο Κύριος ως άνθρωπος από δημών, που εκάλεσε τους δούλους αυτού και παρέδωκε εις αυτούς τα υπάρχοντα αυτού. Εις άλλον ενέδωκε 5 τάλαντα, εις άλλον 2, εις άλλον 1. Εις έκαστον κατά την ιδίαν αυτού δύναμην και απεδίμησεν ευθύς.
Υπήγε δε ο λαβών τα 5 τάλαντα και εργαζόμενος δι' αυτόν έκαμνε άλλα 5 τάλαντα. Ως αυτός δε και ο τα 2 εκέρδισε και αυτός άλλα 2. Ο δε λαβών το 1 υπήγε και έσκαψε στη γη και έκρυψε το αργύριον του κυρίου αυτού. Μετά δε καιρόν πολλήν έρχεται ο κύριος των δούλων εκείνων και θεωρεί λογαριασμόν με ταυτόν. Και ελθόν ο λαβών τα 5 τάλαντα προσέφερε άλλα 5, λέγον: Κύριε, 5 τάλαντα μη παρέδωκας, ειδού άλλα 5 τάλαντα εγώ εκέρδισα επ' αυτής. Και λέγει προς αυτόν ο κύριος: Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ, στα ολίγα εστά της πιστός, επί πολλών θέλω σε καταστήσει. Ήσελθε εις τη χαρά του κυρίου σου. Προσελθόν δε και ο λαβών τα 2 τάλαντα, είπε: Κύριε, 2 τάλαντα μη παρέδωκας, ειδού άλλα 2 τάλαντα κέρδισα επ' αυτής. Είπε δε προς αυτόν ο κύριος αυτού: Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ, εις τα ολίγα εστάθης πιστός, επί πολλών θέλω σε καταστήσει, εισέλθε εις τη χαρά του κυρίου σου. Προσελθόν δε και ο λαβών το 1 τάλαντον, είπε: Κύριε, σε εγνώρισα ότι είσαι σκληρός άνθρωπος, θερίζων όπου δεν έσπειρας και συνάγων όθεν δεν διεσκόρπισας, και φοβηθήσι πήγα και έκρυψα το τάλαντόν σου εν τη γη και ειδού έχεις το σόν. Αποκριθείς δε ο κύριος αυτού, είπε προς αυτόν: Πονηρέ δούλε και οπνηρέ, ήξευρες ότι θερίζω όπου δεν έσπειρα και συνάγω όπου όθεν δεν διεσκόρπισα. Έπρεπε λοιπόν να βάλεις το αργύριόν μου εις τους τραπεζίτας και ελθόν εγώ ήθελον λάβει το εμόν μετά τόκου. Λάβετε λοιπόν από αυτού το τάλαντον και δότε εις τον έχοντα τα 10 τάλαντα. Διότι εις πάντα τον έχοντα θέλει δοθεί και περισσευθεί, από δε του μη έχοντος και εκείνο το οποίο έχει θέλει φερεθεί από αυτού. Και των αχρίων δούλων ρίψατε εις το σκότος το εξώτερον, εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Εδώ λοιπόν είναι μια άλλη παραβολή των 5 ταλάντων, όπου κατά την άποψή μας τα 5 τάλαντα είναι οι διακονίες που ο Χριστός δίνει στους ανθρώπους κατά τη δύναμη εκώστου ή ακόμη και τα χαρίσματα. Δηλαδή το έργο που ζητάει ο Θεός από κάθε έναν άνθρωπο σύμφωνα με αυτά που μπορεί και κάθε ένας άνθρωπος μπορεί σύμφωνα με αυτά που του έχει δώσει ο Κύριος. Η μεγάλη διαφορά με τα σμνάς είναι ότι στην πρώτη περίπτωση των μνών που είναι η σωτηρία, ο πρώτος ο οποίος στον οποίο ζητήθη λογαριασμός, λέει: Η μνά σου εκέρδισε, δηλαδή η σωτηρία σου εκέρδισε, γιατί δεν την έκρυψα, γιατί ομολόγησα την αιώνια ζωή που μου χάρισες, ομόλογησε τον Ιησού Χριστόν ενώπιον Θεού και ανθρώπων, εφύλαξα το λόγο σου, δεν αρνήθηκα το όνομά σου, γι' αυτό μου έδωσες καρπό και ο καρπός μου έμεινε. Στα τάλαντα όμως υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Όταν προσκαλεί τους δούλους, έρχεται ο πρώτος δούλος και λέγει στο 20 εδάφιο: Και λαβών ο δούλος και ελθόν ο λαβών τα 5 τάλαντα, προσέφερε άλλα 5 τάλαντα, λέγον: Κύριε, 5 τάλαντα μη παρέδωκας, ειδώ άλλα 5 τάλαντα εγώ εκέρδισα επ' αυτής εργαζόμενος. Δηλαδή, ενώ με τη σωτηρία δεν την έκρυψα και η σωτηρία μου εκέρδισε, με τη μαρτυρία της ζωής μου έφερα καλά αποτελέσματα, καρποφορία. Εδώ τώρα με τα τάλαντα που μου έδωσες, με τις διακονίες, με τα χαρίσματα, με τις δυνατότητες που μου έδωσες, κατά τη δύναμη εκάστου, να εργάζομαι, εγώ εργάστηκα και κέρδισα στα 5 τάλαντα άλλα 5. Και αυτός που έχει τα 2, στα 2 άλλα 2. Και αυτός που έχει το 1, όπως και αυτός στη μνά που έκρυψε στο μαντίλι ή που έκρυψε στη γη, δεν κέρδισε κανένα τάλαντο. Γιατί πίστεψε, όπως ομολογεί ο ίδιος, ότι είσαι σκληρός άνθρωπος. Θερίζων όπου δεν έσπειρας και συνάγων όπου δεν διεσκόρπισας. Όπως λέγει στα Ευαγγέλια του Λόγος του Θεού, στα Ευαγγέλια του Χριστού, σκληρός είναι ο λόγος, σκανδαλίστηκαν. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος του Θεού λογαριάζει τον Θεό σκληρό, είτε ως προς τη διατήρηση της σωτηρίας, δηλαδή την ομολογία της πίστεώς του, την ομολογία του Χριστού στη ζωή του, ή ως προς το έργο του που ο Θεός του έχει εμπιστευθεί, το οποιοδήποτε έργο, μικρό ή μεγάλο, με βάση τις δυνατότητες που ο Θεός, τις ικανότητες που ο Θεός έχει δώσει στον άνθρωπο, όταν θεωρεί ότι είναι σκληρός ο λόγος του Θεού και δεν μπορώ να τον εκτελέσω στο Ευαγγέλιο του Χριστού, το
ότι ο άνθρωπος αυτός δεν φέρνει καρπό, δεν καρποφορεί. Με αποτέλεσμα να αφαιρείται από αυτόν και η σωτηρία και τα τάλαντα και η αιώνια ζωή. Όταν όμως για μένα τη σωτηρία μας ομολογούμε, φυλάμε το Λόγο του Θεού και δεν αρνούμεθα το όνομα του Χριστού, για δε τις ικανότητες που μας έχει δώσει ο Θεός, διακονίες, χαρίσματα ή οποιοδήποτε έργο, το εργαζόμεθα με επιμέλεια, με πίστη, για τη δόξα του Θεού, τότε ο Χριστός μας χαρίζει καρπό, καρποφορούμε στο έργο μας, με αποτέλεσμα να απολαμβάνουμε πολλαπλάσια την αιώνια ζωή. Γιατί όταν πας με καρπό, θα σου δώσει πολλαπλάσιο καρπό ο Θεός. Όταν πας με παρησία, θα σου δώσει πραγματικά ο Θεός μισθαποδοσία μεγάλη στον ουρανό. Αγαπητοί μου λοιπόν φίλοι, η μηνά είναι η σωτηρία μας, τα τάλαντα είναι ικανότητες για το έργο που ο Θεός δίνει σε όλους τους πιστούς, στον κάθε έναν ξεχωριστά, κατά τη δύναμή του, λίγο περισσότερο, ακόμη πιο πολύ, και περιμένει και από τη σωτηρία μας, από τη μηνά, αλλά και από το έργο μας, από τις ικανότητες που μας έχει δώσει ο Θεός, να εργαστούμε και να καρποφορήσουμε για να εισέλθουμε πλουσίως στη Βασιλεία των Ουρανών. Ευχαριστούμε τον Θεό για σένα, ο Κύριος να σε ευλογεί. Προχωράμε με μια σχετική ερώτηση. Σας παρακαλώ πολύ, Γιώργος, την ερώτηση αυτή την κάνει ο φίλος μας ο Γιώργος, σας παρακαλώ πολύ εξηγήστε μου πώς μπορεί ένας πιστός να αποβάλει την παρησία του. Εβραίους Ιώτα 35, για να το βρούμε αγαπητέ μου φίλε. Εβραίους Ιώτα 35. Διαβάζω. Μην αποβάλλετε λοιπόν την παρησία σας ή της έχει μισθαποδοσία μεγάλη, διότι έχετε χρίαν υπομονής για να κάνετε το θέλημα του Θεού και να λάβετε την επαγγελία. Διότι έτια λίγων καιρών και θέλει ελθεί ο ερχόμενος και δεν θέλει βραδίνη. Ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως. Και αν τη συρθεί ο πίσω, η ψυχή μου δεν ευαρεστείται εις αυτόν. Εμείς όμως δεν είμεθα εκ των σειρωμένων ο πίσω προς απώλειαν, αλλά εκ των πιστευόντων προς σωτηρίαν της ψυχής. Η πρώτη ερώτηση λοιπόν του φίλου μας του Γιώργου είναι πώς μπορεί ένας πιστός να αποβάλει την παρησία του. Για να απαντήσουμε σε αυτό, αγαπητέ φίλε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ας δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού πότε έχουμε παρησία προς το Θεό και τι είναι η παρησία που έχουμε προς το Θεό. Θα δούμε ότι υπάρχουν τέσσερις μορφές μέσα από το Λόγο του Θεού που περιγράφεται η παρησία που έχουμε προς το Θεό. Διαβάζω από την πρώτη επιστολή προς Ιωάννου, από την πρώτη επιστολή του Ιωάννου, την καθολική επιστολή πρώτη του Ιωάννου του Αποστόλου, από το δεύτερο κεφάλαιο και από το 26 εδάφιο. Ταύτα σας έγραψα περί εκείνων ήτινε σας πλανώσει και το χρήσμα το οποίον ημείς ελάβετε από αυτού εν ημίν μένει και δεν έχετε χρία να σας διδάσκει της. Αλλά καθώς σας διδάσκει το αυτό χρήσμα περί πάντων ούτω και αληθές είναι και δεν είναι ψεύδος. Και καθώς σας εδίδαξε θέλετε μένει εν αυτό. Και τώρα τεκνία μου μείνετε εν αυτό. Ίνα όταν φανερωθεί έχομεν παρησίαν και μη εσχυνθόμεν από αυτού εν την παρουσία αυτού. Εάν εξεύρετε ότι είναι δίκαιος, γνωρίζετε ότι πάσο πράττον τη δικαιοσύνη, εξ αυτού εγεννήθη. Ο Λόγος του Θεού λοιπόν μας αποκαλύπτει ότι όποιος εγεννήθη άνωθεν, αναγεννήθηκε δηλαδή, έχει χρήσμα από το Θεό, δηλαδή έχει την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Έχει την βοήθεια του Πνεύματος του Αγίου για να του αποκαλύπτει την αλήθεια. Την αλήθεια μέσα από το Λόγο του Θεού. Τη μοναδική αλήθεια που είναι ο Λόγος του Θεού. Δηλαδή για να του αποκαλύπτεται ο Λόγος του Θεού, η δικαιοσύνη δηλαδή του Θεού,
ώστε ο άνθρωπος του Θεού να περπατάει σε αυτήν και να είναι δίκαιος. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν, στον οποίον επειδή είναι αναγεννημένος και βαφτισμένος εν ύδατη εις άφεση αμαρτιών στο όνομα του Χριστού και βαφτισμένος εν πνεύματι Αγίου και πυρή κατά το Λόγο του Θεού, ο άνθρωπος λοιπόν αυτός είναι και χρησμένος του Κυρίου, ώστε το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα του και τον οδηγεί σπάσαν την αλήθεια. Του φανερώνει τα μέλλοντα και του αποκαλύπτει το Λόγο του Θεού, ώστε να γνωρίζει ο άνθρωπος όλη την αλήθεια του Ευαγγελίου, γιατί μόνο ο Λόγος του Θεού είναι η απόλυτη αλήθεια. Να γνωρίζει λοιπόν ο άνθρωπος του Θεού την αλήθεια του Θεού, που αποκαλύπτει τη δικαιοσύνη δηλαδή του Θεού. Η αλήθεια του Θεού είναι η δικαιοσύνη του Θεού, ώστε ο άνθρωπος του Θεού, επαναλαμβάνω, που είναι αναγεννημένος και βαφτισμένος με Πνεύμα Άγιο, να ξέρει τι πρέπει να κάνει και ποιο δρόμο να ακολουθήσει, να περπατάει λοιπόν στη δικαιοσύνη του Θεού, άρα να είναι δίκαιος ενώπιον του Θεού και μάλιστα και δια της πίστεως, γιατί δια της πίστεως δικαιούμεθα, αλλά επιβεβαιώνεται η δικαιοσύνη μας εκ της πίστεως ή δια της πίστεως όταν η πίστη μας έχει έργα. Γιατί αν η πίστη μας δεν έχει έργα, είναι νεκρά. Δια της πίστεως σωζόμεθα και θεωρούμεθα, λογιζόμεθα δίκαιοι ενώπιον του Θεού, αποδεικνύεται δε και επιβεβαιώνεται η δικαιοσύνη μας και η σωτηρία μας με τα έργα της πίστης μας. Περπατώντας δηλαδή στη δικαιοσύνη του Θεού, στην αλήθεια του Θεού, γενόμενοι κατά αυτόν τον τρόπο δίκαιοι ενώπιον του Θεού. Εάν λοιπόν εξεύρεται ότι είναι δίκαιος ο Θεός, γνωρίζεται ότι ο πάσο πράττων τη δικαιοσύνη του Θεού, εξ αυτού εγεννήθη. Άρα λοιπόν ο δίκαιος άνθρωπος έχει παρησία ενώπιον του Θεού. Πώς αποβάλλεται η παρησία της δικαιοσύνης, αν ο άνθρωπος του Θεού δεν περπατάει στο Λόγο του Θεού, δεν περπατάει στην αλήθεια του Ευαγγελίου, δεν έχει έργα πίστεως, ώστε να λογίζεται και να επιβεβαιώνεται ότι είναι δίκαιος, γιατί η πίστη του είναι ζωντανή και όχι νεκρή. Άρα λοιπόν, η πρώτη μορφή της παρησίας, που είναι η δικαιοσύνη, το να περπατάμε στη δικαιοσύνη του Θεού, στην αλήθεια του Θεού, ώστε να λογιζόμεθα και να είμεθα πράγματι δίκαιοι ενώπιον του Θεού, αποβάλλεται αυτή η μορφή της παρησίας αν πάψουμε να περπατάμε στο Λόγο του Θεού. Ή το πιο σημαντικό, γιατί θα πέσουμε, δεν μπορεί να είμαστε τέλειοι, η πρόθεσή μας όμως, που είναι αυτό το οποίο εξετάζει ο Θεός, η θέλησή μας, γιατί ο Θεός, έχουμε πει πολλές φορές, την άγνοια δεν τη λαμβάνει υπόψη του, αλλά και την αδυναμία του ανθρώπου δεν τη λαμβάνει υπόψη του. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος γνωρίζει, γιατί το Πνεύμα του Άγιου το χρήσμα το αποκαλύπτει, αλλά και το Πνεύμα του Άγιου και του δίνει και δύναμη για να μπορεί να πράττει το θέλημα του Θεού, όταν γνωρίζει και πράττει το θέλημα του Θεού κατά χάριν Χριστού, λογίζεται δίκαιος. Εάν μάλιστα έχει και πρόθεση, που είναι το σημαντικότερο, να είναι δίκαιος, να περπατάει στην αλήθεια και στη δικαιοσύνη του Θεού, και αν πέσει, τότε μετανοεί, ζητάει το αίμα του Χριστού και συγχωρείται και οι αμαρτίες του, οι αδικίες που έχει κάνει, γιατί πάσα αδικία είναι αμαρτία, οι αδικίες που έχει κάνει και οι παραβάσεις που έχει κάνει, ρίπτονται από το Θεό στα βάθη των θαλασσών, ώστε να μην μπορεί να τις βρει κανείς. Πώς αποβάλλουμε λοιπόν την πρώτη μορφή της παρησίας που έχουμε, την παρησία της δικαιοσύνης, όταν η πρόθεσή μας δεν είναι να πράττουμε τη δικαιοσύνη του Θεού, ώστε όταν πέφτουμε και δεν πράττουμε τη δικαιοσύνη του Θεού, δεν μετανοούμε, δεν εξομολογούμεθα, δεν επιστρέφουμε στο Θεό και δεν ζητάμε συγχώρεση και άφεση αμαρτιών. Η δεύτερη μορφή παρησίας περιγράφεται πάλι στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Ιωάννου, στο τρίτο κεφάλαιο και στο 16 εδάφιο. Θα διαβάσω από το 16 εδάφιο. «Εκ τούτου γνωρίζομαι την αγάπη, ότι εκείνος υπερημών την ψυχή αυτού έβαλε, και εμείς χρεωστούμεν υπέρ των αδελφών να βάλουμε τα ψυχά ημών. Ωστις όμως έχει τον βίον του κόσμου και θεωρεί τον αδελφόν αυτού ότι έχει χρίαν και κλείσει τα σπλάχνα αυτού από αυτού, πώς η αγάπη του Θεού μένει εν αυτό? Τεκνία μου, μη αγαπώμεν με λόγων, μη δε με γλώσσαν, αλλά με έργων και με αλήθεια.
και εκ τούτου γνωρίζουμε ότι είμεθα εκ της αληθείας και θέλουμε πληροφορήσει τας καρδίας ημών έμπροσθεν αυτού. Διότι αν μας κατακρίνει η καρδία μας, βεβαίως ο Θεός είναι μεγαλύτερος της καρδίας ημών και γνωρίζει τα πάντα. Αγαπητοί, εάν η καρδία ημών δεν μας κατακρίνει, έχομεν παρησίαν προς τον Θεό. Και ό,τι αν ζητώμεν λαμβάνομεν παρά αυτού, διότι φυλάτωμεν τα εντολάς αυτού και πράττωμεν τα αρεστά ενώπιον αυτού. Άρα λοιπόν η δεύτερη μορφή παρησίας είναι όταν η καρδιά μας δεν μας κατακρίνει. Εάν η καρδιά μας δεν μας κατακρίνει, έχουμε παρησία προς τον Θεό. Πότε όμως η καρδιά μας δεν μας κατακρίνει και ο Θεός έρχεται και ελευθερώνει την καρδιά μας από την κατάκριση που δημιουργείται μέσα μας? Το μυστικό είναι αυτό που λέει η Γραφή. Τεκνία μου μη αγαπώμεν με λόγων μη δε με γλώσσαν, αλλά με έργων και με αλήθειαν. Και εκ τούτου γνωρίζομεν ότι είμεθα εκ της αληθείας και θέλομεν πληροφορήσει τας καρδίας ημών έμπροσθεν αυτού. Άρα λοιπόν η δεύτερη κατηγορία της παρησίας που έχει ο χριστιανός είναι η παρησία της υπακοής εκ της αγάπης, καθώς λέει ο Χριστός. Όταν θα βρεθούμε στην τελική κρίση, θα πει σαν τον Τζοπάνι που θα χωρίσει τα πρόβατα εκ δεξιών και τα ερήφια εξ αριστερών και θα πει στους εκ δεξιών: «Έλθετε προς με, η ευλογημένη του Πατρός μου, κληρονομήσατε τη Βασιλεία, την ατιμασμένη για σας από προκαταβολής κόσμου, διότι επείνασα και μου δώσατε να φάγω, εδίψασα και μου δώσατε να πιω, ασθενής ήμουν και ήρθατε προς εμέ, ξένος ήμουν και με φιλοξενήσατε». Και οι δίκαιοι θα πούν: «Πότε, Κύριε, σε είδαμε πεινώντα, διψώντα, ασθενή, ξένο, φυλακισμένο και πράξαμε έτσι?» Και ο Κύριος του είπε: «Εφόσον κάματε σε έναν των αδελφών μου των ελαχίστων, σε μένα κάματε. Εισέλθετε στην αιώνια ζωή». Άρα λοιπόν, παρησία έχεις όταν αγαπάς τον αδελφό σου, αλλά όλους τους αδελφούς, ανεξαιρέτως. Και δεν αγαπάς με λόγο, με λόγο και με γλώσσα, δηλαδή σ' αγαπάω αδερφέ μου, αλλά κλείνεις τα σπλάχνα σου στην ανάγκη του. Τότε δεν υπάρχει αγάπη αυτή του Θεού μέσα μας. Όταν κλείνουμε τα σπλάχνα μας, δεν σπλαχνιζόμαστε τον αδελφό μας όταν τον βλέπουμε σε ανάγκη. Αλλά πότε έχουμε παρησία? Όταν αγαπούμε με έργο και με αλήθεια. Δηλαδή ανοίγουμε τα σπλάχνα μας και καλύπτουμε τις ανάγκες των αδελφών μας όταν τον βλέπουμε μπροστά μας. Πεινάει τον ταΐζουμε, διψάει τον ποτίζουμε, όπως λέει ο Χριστός. Γιατί σε τούτο είμαστε τεταγμένοι, λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς τα Θεσσαλονικείς. Να παρηγορούμε, να ενισχύουμε και να στηρίζουμε τους αδελφούς μας. Η εντολή άλλωστε του Χριστού, η καινή εντολή, η καινούργια εντολή είναι να αγαπάς τον αδελφό σου όπως εγώ σε αγάπησα. Αν λοιπόν αγαπάμε, είμαστε εκτελεστές του Λόγου του Θεού και αγαπάμε τον αδελφό μας όπως ο Χριστός μας αγάπησε, με έργο δηλαδή και με αλήθεια και όχι με λόγο και με γλώσσα, τότε γνωρίζομεν μας βεβαιώνει ο Θεός μέσα μας ότι είμαστε εκ της αληθείας και μπορούμε να πληροφορήσουμε την καρδιά μας ότι είμαστε εκ της αληθείας ώστε να μην μας κατακρίνει. Και έτσι όταν η καρδιά μας δεν μας κατακρίνει, έχουμε παρησία προς το Θεό ώστε ό,τι αν ζητώμεν να λαμβάνομεν παρά αυτού, διότι κατά αυτού του τρόπου φυλάτωμεν τα εντολάς αυτού και πράττωμεν τα άρεστα ενώπιον αυτού. Πότε λοιπόν αποβάλλει ο χριστιανός την παρησία του? Όταν πάψει να αγαπάει έστω και έναν εκ των ελαχίστων αδελφών του. Τότε αποβάλλεται η παρησία, η οποία έχει μισθαποδοσία μεγάλη και δεν πρέπει να αποβάλλεται η παρησία μας προς το Θεό που έχει μισθαποδοσία μεγάλη. Τρίτη κατηγορία παρησίας, πάλι από την επιστολή του Ιωάννου την πρώτη, κεφάλαιον Δέλτα, και εδάφιον 14. «Και εμείς είδομεν και μαρτυρούμεν ότι ο Πατήρ απέστειλε τον Υιόν Σωτήρα του κόσμου, ώστις ομολογήσει ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Ο Θεός μένει εν αυτό και αυτός εν το Θεό. Και εμείς εγνωρίσαμε και επιστέψαμε την αγάπη την οποία έχει ο Θεός προς ημάς. Ο Θεός είναι αγάπη και ώστις μένει εν τη αγάπη, εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Εν τούτο είναι τετελειωμένη η αγάπη με θυμών,
δια να έχομεν παρησίαν εν τη ημέρα της κρίσεως. Διότι καθώς εκείνος είναι, ούτε και εμείς είμεθα εν το κόσμο τούτο. Φόβος δε, φόβος δεν είναι εν τη αγάπη, αλλά η τελεία αγάπη έξω διώκει το φόβο, διότι ο φόβος έχει κόλαση και ο φοβούμενος δεν είναι τελειωμένος εν τη αγάπη. Εμείς αγαπώμεν αυτόν, διότι αυτός πρώτος μας αγάπησε. Άρα λοιπόν, η τρίτη μορφή της παρησίας είναι η παρησία της αγάπης. Αλλά της αγάπης του Θεού. Για να το δούμε. Εμείς, λέει στο 16 εδάφιο ο Λόγος του Θεού, γνωρίσαμε και πιστεύσαμε την αγάπη την οποία έχει ο Θεός προς εμάς. Ο Θεός είναι αγάπη. Και ως της μένει εν τη αγάπη, εν το Θεό μένει. Και ο Θεός εν αυτό. Και ποιος μένει εν τη αγάπη του Θεού, ώστε να μένει ο Θεός μέσα του, αυτός μέσα στο Θεό, και η αγάπη του Θεού να είναι τελεία σε αυτόν, λέει η Γραφή. Στο 3 εδάφιο του επομένου κεφαλαίου, 5 κεφαλαίου, μάλλον από το 2 να διαβάσουμε. Εκ τούτου γνωρίζουμε ότι αγαπάμεν τα τέκνα του Θεού, όταν το Θεό αγαπώμεν και τα σεντολάς αυτού φυλάτωμεν. Διότι αυτή είναι η αγάπη του Θεού, το να φυλάτωμεν τα σεντολάς αυτού, και εντολέ αυτού βαρύε δεν είναι. Άρα λοιπόν, πότε η αγάπη του Θεού μένει μέσα, είναι τετελειωμένη μέσα μας, ώστε εμείς να κατοικούμε μέσα στο Θεό και ο ίδιος ο Θεός ο Πατέρας να κατοικεί μέσα μας? Όταν φυλάτωμεν τα σεντολάς αυτού, διότι αυτή είναι η αγάπη του Θεού και η εντολή του Θεού δεν είναι βαριές. Να δούμε όμως ποιες είναι οι εντολές του Θεού, τις οποίες πρέπει να φυλάτωμεν για να κατοικεί ο Θεός μέσα μας, να κατοικούμε εμείς μέσα στο Θεό και η αγάπη του Θεού να είναι τελεία μέσα μας, τετελειωμένη, ώστε να έχουμε παρησία. Και διαβάζω τώρα από το 3ο κεφάλαιο και το 23 εδάφιο να δούμε ποιες είναι οι εντολές του Θεού. Και αυτή είναι η εντολή του Θεού, το να πιστεύσομεν εις το όνομα του Υιού αυτού Ιησού Χριστού και να αγαπάμεν αλλήλους, καθώς εντολή έδωκεν εις ημάς ο Χριστός. Και ως της φυλάτητας εντολάς αυτού μένει εν αυτό και αυτός εν εκείνο. Άρα η εντολή του Θεού, την οποία πρέπει να φυλάτωμεν, ώστε να μένει μέσα μας ο Θεός και εμείς μέσα στο Θεό και η αγάπη του Θεού να είναι τετελειωμένη μέσα μας για να έχουμε την παρησία της αγάπης, είναι να πιστεύσουμε και να μην χάσουμε την πίστη μας εις το όνομα του Υιού αυτού Ιησού Χριστού πρώτον και να αγαπώμεν αλλήλους, καθώς εντολή μας έδωκε ο Θεός. Οι εντολές του Θεού λοιπόν, τις οποίες πρέπει να φυλάτωμεν για να είναι η αγάπη του Θεού τετελειωμένη μέσα μας, είναι να μην χάσουμε την πίστη μας στο όνομα του Χριστού, να πιστεύουμε στο όνομα του Χριστού και να αγαπώμεν τους αδελφούς μας, καθώς εντολή μας έδωσε ο Χριστός. Έτσι, όταν μένουμε στην πίστη μας στον Υιόν του Θεού του Ζώντος, δεν είναι εύκολο να μην χάσουμε την πίστη μας. Ο Απόστολος Παύλος μάλιστα λίγο πριν αναχωρήσει για τη Βασιλεία των Ουρανών είπε «Τον αγώνα των καλών αγωνίστη, πρώτο επίτευγμα, το δρόμο μου ετελείωσα, το έργο μου τέλειωσα, το δρόμο μου ετελείωσα, την πίστη μου διατήρησα». Το να διατηρήσεις την πίστη είναι ένας αγώνας. Να μην χάσεις την πίστη σου. Και πώς αυξάνεται η πίστη μας μέσα στη χριστιανική μας ζωή? Ακούγοντας το Λόγο του Θεού. Δια της ακοής έρχεται η πίστη και η ακοή δια του Λόγου του Θεού. Δηλαδή, μένουμε προσκεκολλημένοι, προσκαρτερούντες σε αυτό που έμεινε η πρώτη Αποστολική Εκκλησία, στη διδαχή των Αποστόλων, στην κλάση του Άρτου, στην κοινωνία μεταλλήλων και στις προσευχές. Δηλαδή μένουμε στερεοί και αμετακίνητοι στην λειτουργία της Εκκλησίας του Χριστού. Με αποτέλεσμα να αυξάνεται η πίστη μας στο όνομα του Χριστού και αγωνιζόμενοι στο να αγαπάμε αλλήλους, φυλάτωμε τις εντελές του Θεού, με αποτέλεσμα η αγάπη του Θεού να μένει μέσα μας, τετελειωμένη, γιατί ο Θεός θα κατοικεί μέσα μας και εμείς ενώπιον του Θεού, ώστε να έχουμε την τρίτη παρησία, την παρησία της αγάπης του Θεού.
Πώς την αποβάλλουμε, εάν δεν φροντίζουμε να μένουμε στις εντολές του Θεού, να αγωνιζόμαστε, να μένουμε στην πίστη του Υιού του Θεού και να αγωνιζόμεθα να αγαπάμε τους αδελφούς μας καθώς ο Χριστός μας διέταξε. Υπάρχει όμως και η τετάρτη μορφή της παρησίας. Διαβάζω πάλι από την επιστολή του Ιωάννου, την πρώτη, 4ο κεφάλαιο και 13 εδάφιο. Ταύτα έγραψα προς εσάς, τους πιστεύοντας εις το όνομα του Υιού του Θεού, άρα φυλάτουν τις εντολές του Θεού, διαναγνωρίζετε ότι έχετε ζωή αιώνιον και διαναπιστεύετε εις το όνομα του Υιού του Θεού. Άρα εσείς, επανέρχομαι στην τρίτη μορφή κατηγορία παρησίας, που πιστεύετε στο όνομα του Ιησού Χριστού και φυλάτε τις εντολές του Θεού, σας βεβαιώνω ότι έχετε ζωή αιώνιον, διότι πιστεύετε εις το όνομα του Υιού του Θεού. Και στο 14 λέει την τέταρτη κατηγορία. Και αυτήν η παρησία την οποία έχουμε προς τον Θεό, τον οποίον αγαπάμε, στους εντολές του οποίου μένουμε, ο οποίος κατοικεί μέσα μας και εμείς κατοικούμε μέσα σε Αυτόν, αυτήν η παρησία την οποία έχουμε προς Αυτόν, ότι αν ζητώμεν τι κατά το θέλημα αυτού, ακούει μας. Και αν εξεύρωμε ότι ακούει μας, ό,τι αν ζητήσουμε, εξεύρωμε ότι λαμβάνουμε τα ζητήματα τα οποία ζητήσαμε παρά αυτού. Άρα λοιπόν, ο άνθρωπος ο οποίος, τον οποίο ο Θεός αναγέννησε και έσωσε δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, μένει δίκαιος καθώς περπατάει στην αλήθεια του Ευαγγελίου. Αγαπάει με έργο και λόγο τον αδελφό του, με αποτέλεσμα η καρδιά του να μην τον κατακρίνει και να έχει παρησία. Και περπατάει στις εντολές του Θεού που είναι να πιστεύει στον Ιησού Χριστό και να αγαπάει τους αδελφούς του όλους όπως ο Χριστός τον αγάπησε, έχει ζωή αιώνιον, αλλά για να έχει και παρησία ώστε να ζητάει ό,τι αν θέλει, πρέπει και να γνωρίζει το θέλημα του Θεού, δηλαδή πρέπει να έχει και οδηγία και διοίκηση και αποκάλυψη Πνεύματος Αγίου. Όχι μόνο να ζει κατά το Πνεύμα, αλλά και να περπατάει κατά το Πνεύμα. Ώστε το Πνεύμα το Άγιο να του αποκαλύπτει το θέλημα του Θεού. Γνωρίζοντας λοιπόν ο άνθρωπος το θέλημα του Θεού, έχει παρησία προς τον Θεό, καθώς ζητάει κατά το θέλημά του. Ώστε ό,τι αν ζητήσει να λαμβάνει παρά αυτού. Πώς λοιπόν μπορεί να αποβάλει στην τέταρτη αυτή κατηγορία παρησίας ο άνθρωπος του Θεού, την παρησία του, όταν δεν εξητάει την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, καθώς είναι γεγραμμένο ότι ο Θεός είναι αληθινός και γίνεται μισθαποδότης ίσως εξητούντας Αυτόν. Η εξήτηση λοιπόν της οδηγίας του Πνεύματος του Αγίου μας δίδει την δυνατότητα να έχουμε αποκάλυψη του θελήματος του Θεού, ώστε να ζητώμεν κατά το θέλημά του και να μην αποβάλλεται η παρησία μας. Έτσι λοιπόν, αγαπητέ φίλε, είναι πολύ σημαντικό, όπως διαβάσαμε από την επιστολή προς Εβραίους στο Ι κεφάλαιο, 10ο κεφάλαιο και 35 εδάφιο, μην αποβάλλετε λοιπόν την παρησία σας ή της έχει μισθαποδοσία μεγάλη. Ποια είναι λοιπόν τώρα τα ωφελήματα, γιατί έχουμε μισθαποδοσία μεγάλη όταν δεν αποβάλλουμε την παρησία μας, αλλά συνεχίζουμε να έχουμε την παρησία της αλήθειας, την παρησία της αγάπης, την παρησία του θελήματος, των εντολών του Θεού και την παρησία της αποκαλύψεως του θελήματος του Θεού. Λέει ο Λόγος του Θεού λοιπόν, γιατί χρειαζόμαστε και γιατί έχει μισθαποδοσία μεγάλη η παρησία την οποία πρέπει να φροντίζουμε να έχουμε και να μην την αποβάλλουμε. Διαβάζω από το 4ο κεφάλαιο και 14 εδάφιο. Έχοντες λοιπόν αρχιερέα μέγα, ως της διήλθε εις τους ουρανούς Ιησούν των Υιών του Θεού, ας κρατώμεν την ομολογία, διότι δεν έχομεν αρχιερέα μη δυνάμενο να συμπαθήσει στα ασθενείας ημών, αλλά πειραστέντα κατά πάντα και καθομοιότητα ημών χωρίς αμαρτίας. Ας πλησιάζομεν λοιπόν με τα παρησίας εις το θρόνον της χάριτος, διαναλάβομεν έλεος και να εύρωμεν χάριν προς βοήθειαν εν καιρό χρειάς. Εάν λοιπόν έχουμε παρησίαν, μας λέει επιπλέον στο Ι κεφάλαιο και στο 19 εδάφιο, έχοντες λοιπόν αδελφοί παρησία,
μπορούμε να εισέλθουμε εις τα Άγια δια του αίματος του Ιησού Χριστού, δια νέας και ζώσης οδού την οποία καθιέρωσε εις ημάς δια του καταπετάσματος του τέστην της αρκός αυτού και έχοντες ιερέαν μέγαν επί των οίκων του Θεού. Όταν έχουμε παρησία μπορούμε να εισέλθουμε εις τα Άγια του ουρανού, δηλαδή μπροστά στο θρόνο της χάριτος του Θεού. Και εκεί, θα τολμούσα να πω, και μόνο εκεί μπορούμε να λάβουμε έλεος και να εύρουμε χάριν εις εύκαιρον βοήθειαν, λέει ο Λόγος του Θεού. Εάν λοιπόν θέλουμε να λαμβάνουμε έλεος από το Θεό με τα πάσης βεβαιότητος και να βρίσκουμε χάρη ενώπιον του Θεού εις εύκαιρον βοήθειαν, για βοήθεια για τον καιρό της ανάγκης μας, τότε είναι απαραίτητο και να μπορούμε και να θέλουμε και να εισερχόμεθα με παρησία στο θρόνο της χάριτος του Θεού. Πώς? Μέσα στο ταμείο μας, εκεί όπου ο χριστιανός πλησιάζει και ο πατέρας του αποκαλύπτεται εν το κρυπτό και του ανταποδίδει εν το φανερό. Μπαίνουμε λοιπόν μέσα στο ταμείο μας, ερευνούμε, εξετάζουμε, δοκιμάζουμε την παρησία την οποία έχουμε ή δεν έχουμε προς τον Θεό, την παρησία της δικαιοσύνης, την παρησία της αγάπης προς τον αδελφό μας, την παρησία του να φυλάτουμε τις εντολές του Θεού, που είναι να πιστεύουμε στον Χριστό και να αγαπάμε αλλήλους, και τρίτον την παρησία του να γνωρίζουμε το θέλημα του Θεού εξ αποκαλύψεως Πνεύματος Αγίου. Εξετάζουμε, μετανοούμε, αν έχει αποβληθεί η παρουσία μας, αν την έχουμε αποβάλει, ζητάμε πάλι από το Θεό να μας πλημμυρίσει με την παρουσία Του και τότε εισερχόμεθα με παρουσία στο θρόνο της χάριτος του Θεού, όπου και λαμβάνομαι δωρεάν έλεος και βρίσκομαι χάρη παρακυρίου για να έχουμε βοήθεια στον καιρό της ανάγκης μας. Πολύ σημαντικό λοιπόν. Πολύ σημαντική η ελευθερία που μας δίνει ο Θεός δια του αίματος του Ιησού Χριστού να εισερχόμεθα στο θρόνο της χάριτος αυτού έχοντες παρησία. Είναι ανάγκη λοιπόν να μην αποβάλουμε την παρησία μας, αγαπητέ φίλε Γιώργο. Έχεις και μία άλλη ερώτηση, αλλά επειδή ο χρόνος μας πέρασε, με τη χάρη του Χριστού στην επόμενη εκπομπή μας θα απαντήσουμε και στην επόμενη σου ερώτηση. Εδώ αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η ώρα μας τελείωσε, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος και εμείς σας ευχόμαστε με πολύ αγάπη ο Θεός να σας χαρίζει κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Αμήν.